Λοιπόν, ξεκινάμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής. Τρεις ζωντανές συνδέσεις, τρία διαφορετικά θέματα θα παρουσιάσουμε και θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα στο συγκεκριμένο μέρος. Μία όμορφη πρωτοβουλία, έτσι θα ξεκινήσουμε, η οποία αξίζει τη στήριξη όλων μας με εμπνευστές Έλληνες, ομογενείς και συγκεκριμένα της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. Μία πρωτοβουλία που θα έχει ως κατεύθυνση σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης, με όχημα βέβαια την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά και την αγάπη των Ελλήνων ομογενών προς την Κρήτη και προς την πατρίδα βέβαια γενικότερα. Μία πρωτοβουλία που έχει να κάνει με έναν διαδικτυακό μαραθώνιο αγάπης, να συγκεντρωθούν λοιπόν χρήματα τα οποία θα κατευθυνθούν σε αυτές τις περιοχές και θα συρριχτούν άνθρωποι που έχουν ανάγκη, πολλοί από αυτούς, ανάγκη βιοπορισμού. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Ευτυχία Όλοφσον Σαβιολάκη. Είναι πρόεδρος της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. Τα έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές. Την καλησπέρα μας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είστε ένας δραστήριος άνθρωπος και γενικά βέβαια και η Παγκριτική Ομοσπονδία Ευρώπης. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για ένα ευαίσθητο θέμα. Είχατε την ιδέα και θα γίνει πράξη αυτός ο μαραθώνιος αλληλεγγύης και αγάπης σε σεισμόπληκτες περιοχές όπως είναι ο Δήμος Μηνωά Πεδιάδος στο Αρκαλοχώρι. Για να τα βάλουμε σε μία σειρά, πότε θα λάβει χώρα η συγκεκριμένη δράση? Ναι, αύριο 29 12 και ώρα 19:30 Ελλάδος, 18:30 Κεντρικής Ευρώπης, θα γίνει ζωντανή αναμετάδοση στο Facebook από τη σελίδα της Παγκριτικής Ομοσπονδίας, Παγκρέτεν Association. Την εκδήλωση αυτή, να πω ότι την κάνουμε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σεισμοπλήκτων του Δήμου Πεδιάδος «Η Ελπίδα» και ότι θα συμμετέχει η Περιφέρεια της Κρήτης, θα έχουμε τον κύριο Περιφερειάρχη, θα συμμετέχουν οι δύο δήμαρχοι, γιατί βέβαια είναι και τα αστερούσια που έχουν πληγεί από το σεισμό. Θα έχουμε λοιπόν τους δύο δημάρχους, θα συμμετέχει η Μητρόπολη, που πραγματικά έχει πολύ σημαντικό έργο αυτή τη στιγμή, φέρει και συνεχίζει να κάνει η Μητρόπολη στις σεισμόπληκτες περιοχές από ό,τι μαθαίνουμε. Θα συμμετέχει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αρκαλοχωρίου. Ναι. Και οι σύλλογοι βέβαια που θα βοηθήσουν και ο κόσμος που θα μας παρακολουθήσει και ελπίζουμε να έχουμε επιτυχία και να μαζευτούν αρκετά χρήματα ώστε να μπορέσουμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε και να δείξουμε την αγάπη μας. Είστε μακριά, αλλά ζείτε, καταλαβαίνετε και βιώνετε κατά κάποιο τρόπο από απόσταση, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αυτό το μπαλμό της ζωντάνιας που συνεχίζει να έχει αυτή η περιοχή. Παρά τα όποια προβλήματα και παρά τα εμπόδια, κακά τα ψέματα βάζει και η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις. Θα προσπαθούμε πραγματικά όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Είμαστε κοντά τους, δηλαδή πραγματικά η σκέψη μας τουλάχιστον είναι κοντά στους συμπατριώτες μας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απαλύνουμε λίγο τις πληγές τους και τον πόνο τους σε αυτές τις μέρες, ειδικά που έχουμε τις γιορτινές. Θέλω λίγο, μια ελπίδα. Βέβαια. Θέλω λίγο να αναφερθούμε στο παρακτικό σκέλος της πρωτοβουλίας σας, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να το επαναλάβουμε, να βοηθήσει. Πρέπει να περιηγηθεί σε ένα ιστότοπο, ποια είναι η διαδικασία και να μας πείτε λίγο ξανά και τις ώρες που θα ξεκινήσει αυτή η δράση. Βεβαίως. Λοιπόν, είπαμε 19:30 ώρα Ελλάδος. Ναι. Θα γίνει στο Facebook ζωντανή αναμετάδοση. Ναι. Είναι η σελίδα της Ομοσπονδίας, Pancreatian Association of Europe. Έχει ανακοινωθεί βεβαίως ο σύνδεσμος και έχει δημοσιευτεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο μπορούμε να το κάνουμε γνωστό, αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, εκεί μπορεί κανείς να συνδεθεί. Εμείς θα είμαστε μέσω Zoom, αλλά θα γίνεται αναμετάδοση στο Facebook. Όποιος μπει στο ιστότοπό σας στο Facebook μπορεί να λάβει και να γνωρίσει τη δράση και να λάβει πληροφορίες χρήσιμες για το πώς μπορεί να βοηθήσει. Βεβαίως. Υπάρχει κατάθεση χρημάτων, νομίζω, χρηματικών ποσών. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Θα προβάλλετε
Ακριβώς, θα προβάλλεται ο λογαριασμός Ναι. μέσω μιας πλατφόρμας, αυτό το έχουν αναλάβει, τα έχει αναλάβει ο Σύλλογος των Σεισμόπληκτων Ναι. και εκεί, αυτό θα προβάλλεται στο Facebook ζωντανά, ώσπου μπορεί ο καθένας να κάνει την κατάθεσή του. Μέσω Facebook θα γίνεται η κατάθεση. Μάλιστα. Μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε, είτε μένει στην Κρήτη, είτε μένει σε άλλες περιοχές της χώρας, είτε σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης, είτε σε άλλη Ήπειρο, η αλήθεια είναι. Ναι. 7.30 να συντονιστεί και νομίζω ότι θα μπορέσει να λύσει και όποιες απορίες έχει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Βεβαίως, θα τα εξηγούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό ναι. συνέχεια. Ναι, και εμείς πρώτη φορά το κάνουμε για να είμαι ειλικρινής και ελπίζω να έχουμε επιτυχία και θα να θα έχει επιτυχία, σωστά, το μόνο δεν... σίγουρο. Ξέρετε ότι και εμείς εδώ βοηθάμε αυτές τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες και δράσεις της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. Από πίσω κρύβονται άνθρωποι, οι οποίοι πολλές φορές δεν θέλουν να βγουν μπροστά. Αλλά καλό είναι να βγαίνουν μπροστά και ο κόσμος να μαθαίνει τις πρωτοβουλίες σας. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Συντονιστούμε αύριο 7.30 το απόγευμα στον ιστότοπο εκεί στο Facebook. Από εκεί υπάρχει το σχετικό link, σωστά. Ναι, στο Facebook. Είναι στη σελίδα της Παγκριτικής Ομοσπονδίας και στη δική μου την προσωπική στη σελίδα στο Facebook το έχω βάλει, μπορεί να το βρει κανείς. Είναι σε πολλές σελίδες ουσιαστικά. Το έχω βάλει σε διακές σε κριτικές σελίδες, έχει δημοσιευτεί. Σε πολλές, σε πολλούς ιστοτόπους. Ναι, βέβαια. Ναι. Πώς νιώθει ένας ομογενής ο οποίος βρίσκεται μακριά από την πατρίδα και βλέπει αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων στο δικό του χώμα, στις δικές του ρίζες, στην πατρίδα του. Πονάμε και πραγματικά πολλές φορές είμαστε ανήμποροι και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε και υπάρχουν πραγματικά πολλοί κόσμος που έχει ήδη βοηθήσει, που έχουν στείλει πράγματα, ένα μέλος της Ομοσπονδίας μας, παλιό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα είναι και αύριο παρούσα, η Ρένα Ιτσόγκα, είχε κατέβει στα Αστερούσια 2 εβδομάδες και βοηθούσε στη σύντηση. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν βοηθήσει, ανώνυμοι, Μάλιστα. Πραγματικά, εμείς προσπαθούμε ως Ομοσπονδία να συντονίσουμε λίγο την προσπάθεια. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Καλή επιτυχία, κυρία Όλοφσον Σαβιολάκη, να είστε καλά. Εδώ είμαστε να πούμε και για τον απολογισμό της δράσης που θα είναι μεγάλος και σπουδαίος με τη νέα χρονιά. Ελπίζουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι που με φιλοξενήσατε να είστε καλά. Στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και να ευχηθώ όλα τα, ό,τι καλύτερο και πάνω απ' όλα υγεία σας ευχαριστούμε και χαρά πολύ. Και για την να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά, λοιπόν.